Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΤΡΙΑ. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλους. Η μέρα σήμερα κύλησε πολύ ομαλά με συννεφιές κατά τόπους, κυρίως τα δυτικά και υπηρετικά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε επίσης λίγες αραιές συννεφιές, σχεδόν καθόλου φαινόμενα. Λίγα χιονάκια πέφτουν που αλλού στα πιο βόρεια εντολικά τμήματα και ευτυχώς εκεί υπάρχουν αυτά, για να θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στον Δεκέμβρη. Η αυριανή ημέρα πολύ γενικά βλέπετε μια αραιή συννεφιά θα απλωθεί πάνω από τα κεντρικά, τα δυτικά και τα νότια. Θα δούμε σε λίγο τι μπορεί να αφήσει όσον αφορά στην υπόλοιπη βορειοδυτική Ευρώπη. Τα σύννεφα θα είναι μεν πυκνά, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ μαλακός, με θερμοκρασίες κοντά στους 12 με 15 βαθμούς, πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και μια δέσμη βροχών θα επηρεάσει και πάλι περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας αλλά και της Γαλλίας και των κάτω χωρών προς το βράδυ της Τρίτης. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη καλύτερα σε εμάς, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες της ημέρας, της Τρίτης. Βλέπετε ότι στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας μέχρι και τα νότια, κάποια συννεφιά, όπως σας έδειξα προηγουμένως, θα είναι αρκετά πυκνή ήδη από το πρωί. Τόσο πυκνή που δεν αποκλείεται να αφήσει εδώ στα ανατολικά προσύνεμα κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Εύβοια και στις Σποράδες. Πολύ μικρή διάρκεια και μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές οι ψυχάλες στην ουσία ή και ένα ψηλόβροχο κατά τόπους, κυρίως σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λοιπόν η συννεφιά που θα είναι πιο αραιή εδώ στα ανατολικά και κάπως ακόμα πιο αραιή στα βόρεια τμήματα, όπου θα υπάρχουν και κάποιες τοπικές ομίχλες υπηρετικές περιοχές που σχετικά γρήγορα θα διαλυθούν μέχρι και το μεσημέρι και το μεσημέρι και μετά. Τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώνουν στα βόρεια, θα προσπαθήσει να ανοίξει λίγο περισσότερο καιρό στα βόρειο-δυτικά. Η συννεφιά θα επιμείνει στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, κυρίως από τη Θεσσαλία μέχρι και την Βόρεια Κρήτη, και δεν αποκλείεται να αφήσει και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχούλες στο νότιο-δυτικό και κεντρικό κομμάτι της Πελοποννήσου, μια πιθανότητα στο 40-50%, όπως και στα δυτικότερα τμήματα της Κρήτης προς το μεσημέρι, αργά και μετέπειτα. Προς το βραδάκι τώρα και αργότερα, λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα και πάλι στα κεντρικά και τα νότια, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίζει και να βρέχει στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο, όπως και στην δυτική Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα. Κάθε χιλιόμετρο βορειότερα, τόσο λιγότερα θα γίνονται τα σύννεφα, κυρίες και κύριοι. Οι βοριάδες διατηρούνται και στην περιοχή του Αιγαίου και αύριο, ήθελα να πω, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματά του. Στο Ιόνιο και στην υπόλοιπη νοτιοανατολική Ελλάδα, οι βόρειοι γενικά άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 το πολύ έως και τα 5 μποφόρ, αυτό μέχρι και αργά το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι δεν θα αλλάξει η διεύθυνση και η ένταση των ανέμων στην περιοχή του Ιωνίου. Στο Αιγαίο ο βοριάς ίσως παρουσιάσει κάποια μικρή περαιτέρω ενίσχυση προς το απόγευμα σε αρκετά τμήματα του κεντρικού και βορείου τμήματός του. Αυτό μέχρι και τις βραδινές αργά ώρες της Τρίτης, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία τώρα με αυτές τις συννεφιές το πρωί ίσως παραμείνει λίγο πιο μαλακός ο καιρός από ό,τι τις προηγούμενες νύχτες. Θα έχουμε γύρω στους μείον 4 με μείον 1 στα ορεινά, γύρω στο 0 με συν 5 έως και συν 6 βαθμούς και 7 στα υπόλοιπα πυδινά. Στο Αιγαίο έχει κάτω από 5 βαθμούς στα βόρεια με 13 βαθμούς στα νότιο-ανατολικά. Το μεσημεράκι τώρα πολύ πιο μαλακός θα είναι ο καιρός στα πολύ πολύ νότιο-ανατολικά τμήματα, στην Κρήτη βλέπετε, αλλά και στην δυτική Ελλάδα, όπου θα πρέπει να παρατηρηθούν 16, 17 τοπικά και 18 βαθμοί Κελσίου. Στην υπόλοιπη τώρα χώρα, στο Αιγαίο θα έχει μια ψύχρα εξαιτίας του βορειά. Στις ορεινές περιοχές εξαιτίας του υψομέτρου θα έχουμε πάνω από 7 βαθμούς στα βόρεια ορεινά τμήματα με 9 και 10 βαθμούς στην υπόλοιπη υπηρετική ορεινή Ελλάδα. Μια ματιά αναλυτική στον καιρό της Αττικής, όπου αναμένεται να έχουμε από το πρωί κατά τόπους και κρυδεστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία φαίνεται ακόμα περισσότερη να γίνεται μέσα στην ημέρα, κυρίως στα πιο δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά στα βορειότερα τμήματα της Αττικής. Ενώ και το απόγευμα προς το βράδυ, η ίδια κατάσταση κατά τόπους και κρυδεστήματα αυξημένη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα για τοπικές και ασθενείς βροχές στα βορειότερα τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι τώρα βόρειοι, γύρω στα 6 μποφόρ, μόνο στα νότια τμήματα του Εβοϊκού. Και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο, γύρω σε 7 βαθμούς θα πρέπει να πέσει ο υδράγυρος νωρίς το πρωί της Τρίτης. Όσον αφορά στον καιρό της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, βλέπουμε ότι και εδώ θα ξεκινήσουμε με κατατόπους μόνο και κατεδεστήματα κάποια συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα κρατήσει κατά πάσα πιθανότητα μέχρι και το μεσημέρι, από εκεί και μετά προς αργά το μεσημέρι. Αναμένονται όλο και μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε όλη την κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Έτσι θα τελειώσει η ημέρα. Το βραδάκι, λίγες τοπικές συννεφιές, κατά τόπους λίγο πιο πυκνές. Εδώ οι άνεμοι θα είναι πολύ πολύ εξασθενημένοι. Δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 5 βαθμούς το πρωί με 11 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Αυτό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Νωρίς το πρωί υπολογίστε γύρω από αυτή έως και 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά τον υδράργυρο.
Για να δούμε τώρα και να μιλήσουμε για την ψυχρή εισβολή, η οποία έρχεται όχι ιδιαίτερα έντονη. Κάτι παρόμοιο θα έχουμε όπως είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, τις επόμενες ημέρες, κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης στην χώρα μας. Να πάρουμε τα πράγματα ένα με τη σειρά, ξεκινώντας από την Τετάρτη και να μείνουμε λίγο στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας αυτής. Βλέπετε λοιπόν στο προγνωστικό χάρτη ότι αρκετές συννεφιές μας έρχονται από τα βόρεια, καλύπτουν αρκετές περιοχές της Θράκης στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, περιοχές επίσης και του Αιγαίου, Χαλκιδική, εδώ Θεσσαλία, ανατολικά τμήματα της Στερεάς, στην Εύβοια και αρκετές περιοχές του Αιγαίου, της Ανατολικής Νησιωτικής Ελλάδας. Αυτές οι συννεφιές δεν είναι ικανές να αφήσουν κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Κάποια ψυχάλα εδώ και εκεί στις περιοχές όπου καλύπτεται, βλέπετε κάποιο κομμάτι της υπηρετικής Ανατολικής επίσης Νησιωτικής Ελλάδας. Στα δυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Για να αφήσουμε την Τετάρτη να κυλήσει, θα δείτε και κάποιες αποχρώσεις του γκρι λίγο πιο έντονες και μάλιστα και κάποια λευκά χρωματάκια εδώ στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, που υποδηλώνουν πιθανότητα για κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρειο-ορεινά τμήματα της Θράκης, στα σύνορα με την Βουλγαρία προς το βράδυ της Τετάρτης. Έχουμε πάει γύρω στις 9 αργά το βράδυ της ημέρας αυτής. Στην υπόλοιπη χώρα προς το βράδυ, στα ανατολικά προς σύννεμα, δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά. Στα δυτικά τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε πλευράς συννεφώσεων, ούτε πλευράς φαινομένων. Ο βοριάς προς το απόγευμα θα φτάσει στα 7 μποφόρ και θα είναι ξανά αρκετά ψυχρός στην Ανατολική Ελλάδα. Πάμε στην Πέμπτη. Και να μείνουμε λίγο και πάλι στις μεσημβρινές ώρες. Δείτε κάποιες λευκές αποχρώσεις κάνουν την εμφάνισή τους και στα ηπειρωτικά, κυρίως εδώ από τη Μακεδονία μέχρι και την Βόρεια Στερεά. Θα έχουμε ένα πέρασμα μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα φέρει πολύ ασθενή φαινόμενα με τη μορφή ψηλόβροχου, βροχής στα παιδινά, χιονόνουρου στα ημιορεινά και κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν, θα σημειωθούν κατά τόπους σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Βόρειο Ανατολική Στερεά, ακόμα και πάνω από τα 500 με 600 μέτρα μέχρι και αργά το μεσημέρι. Αλλά σταδιακά ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα βλέπετε καθαρή είναι αυτή από σύννεφα και από φαινόμενα. Τοπικές βροχές προς το βράδυ θα δούμε αν αφήσουμε την Πέμπτη να κυλήσει εδώ και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά Αττική μέχρι και Βόρεια Κρήτη. Κρύος βοριάς πολύ ενισχυμένος που σου φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ. Όσον αφορά στην Παρασκευή, αρχικά βροχές στα νότια βλέπετε και γκρι αποχρώσεις και μπλε, ίσως και καταιγίδες στην Κρήτη και κάποια χιόνια το πρωί της Παρασκευής πάνω από τα 1200 με 1400 μέτρα. Όπως και στα Δωδεκάνησα αναμένονται και πάλι βροχές. Βλέπετε ότι ο φετινός Δεκέμβρης είναι και πάλι κιλά άνομβρος. Εντυπωσιακά άνομβρος για τις περισσότερες περιοχές. Επιλεκτικά βρέχει κυρίως στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Θα μου πείτε. Και θα ήθελα να σας πω, όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, η Εύβοια δέχθηκε πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα ύψη βροχής που έχουν υπερκαλύψει το μέσο ύψος βροχής για το μήνα που διανύουμε. Ενώ άλλες περιοχές δεν πήραν ούτε σταγόνα της Δυτικής, κυρίως Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. Και η Κρήτη δίνει υποψηφιότητα και πάλι για καλούτσικες βροχές Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όπως παρατηρούμε. Και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός όλο ένα και περισσότερο και στα κεντρικά, με τους βοριάδες να φτάνουν μόνο στα νότια στα 7 με 8 μποφόρ και θα είναι αρκετά πολύ πολύ ψυχρή και πάλι, κυρίες και κύριοι. Για το Σάββατο τέλος. Φαίνεται ότι αρχικά θα ξεκινήσουμε με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, συννεφιά στα κεντρικά, κεντροανατολικά νησιωτικά τμήματα, λιακάδα στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι θα κυλήσει και έτσι θα τελειώσει το Σάββατο στα περισσότερα τμήματα της χώρας μας. Και ενώ στα νότια θα εκδηλωθούν και πάλι κάποιες βροχές μέχρι, θα εκδηλώνονται κάποιες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Και εδώ Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αρχίσουν να νιώθουν την βελτίωση του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου και μετέπειτα. Ο βοριάς αρχίσει να πέφτει μέσα στο Σάββατο και η θερμοκρασία, πάμε να ρίξουμε ματιά πώς θα διαμορφωθεί. Τετάρτη βλέπετε δεκάρια στα βόρεια, 13 στην Αττική, 16 με 17 βαθμούς στα νοτιοανατολικά. Την Πέμπτη θα έχει κρύο στην Ανατολική Ελλάδα. Τα 11 και 13 κάντε τα και 8 εξάρια εξαιτίας του δυνατού βοριά, ο οποίος θα φτάνει, είπαμε, και τα 6 με 7 από φόρ. Δεκάρια στην Βόρεια Ελλάδα, 16 μόνο στα νοτιοανατολικά. Πάμε στην Παρασκευή, όπου τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει τσουχτερό κρύο με την ξεστεριά που θα επακολουθήσει. Το μεσημέρι το πολύ 5 βαθμοί Κελσίου στα ορεινά, 13 στην Αθήνα, αλλά ο βοριάς πάλι θα είναι αρκετά κρύος εκεί. 14-17 στα νότιο-ανατολικά. Και για το Σάββατο, μια μικρή άνοδο θα παρουσιάσει και πάλι η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνοδος, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τις αρχές έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, της εβδομάδας των Χριστουγέννων, όπου δεν δείχνει να χριστουγεννιάζει καθόλου, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Για το αν προκύψει κάτι νεότερο όσον αφορά κάποια έκπληξη για την εβδομάδα των Χριστουγέννων, σας περιμένω εδώ καθημερινά από τα δελτία καιρού της ΕΡΤ 3. Από όλους εμάς και ειδικά από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι.